Το μάθαν ακόμα, λες και γλυκά ονειρεύονται και πέσαν σε χώμα. Μα απόψε με στον ύπνο μου χωρίς καμιά. Φωτογραφία. Το κρύο και η μοναξιά, μια συνήθεια είναι. Θα πέθαινα όταν έφυγες, μα εδώ τρία λεπτά μετά τις 6, εδώ είμαστε αυτό το βράδυ, το απόγευμα του Σάββατου. Εκτάκτως σήμερα, εκπομπή Τραγούδια Ψυχής με τον Νίκο Βαρδαλαχάκη. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 7. Και ο λόγος που κάνουμε αυτή την έκτακτη εκπομπή σήμερα είναι για να κάνουμε μια συζήτηση, για να μάθουμε λίγο καλύτερα, πέρα από το ό,τι αφορά τη φωνή της, την ίδια την ερμηνεύτρια, τον άνθρωπο, την κυρία Μελίνα Σλανίδου. Καλησπέρα Μελίνα, καλώς ήρθες στο Sky Crete, στο Ηράκλειο. Καλησπέρα. Να μιλάμε πρώτα απ' όλα στον Νίκο, έχουμε που είμαστε πολύ κοντά ηλικιακά. Ναι, βεβαίως. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε σένα, στους ακροατές σου. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Να πούμε ότι είναι η συζήτησή μας αυτή με αφορμή τις δύο εμφανίσεις που κάνεις στη μουσική σκηνή Πηξίδα. Mm-hmm. Χθες το βράδυ που σε απολαύσαμε αρκετά άτομα, σχεδόν γεμάτο ένα το μαγαζί. Το ίδιο, ναι, θα γίνει ψεύω και σήμερα. Και ένα μαγαζί το οποίο το απογείωσε βέβαια. Το ίδιο λοιπόν θα γίνει και σήμερα στη μουσική σκηνή Πηξίδα. Ναι, ναι, βεβαίως. Πολύ. Αυτό περιμένουμε κι εμείς. Mm-hmm. Όντως, πέρασαμε πολύ όμορφα χθες το βράδυ και σήμερα εύχομαι ακόμα πιο όμορφα. Και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι το ότι ενώ περίμενα να δω με τη φωνή σου και με την εικόνα σου μέχρι τώρα έναν πιο σοβαρό άνθρωπο, είδα έναν άνθρωπο πολύ χαμογελαστό και πολύ οικείο. Με το κοινό του, στο να μιλάς, στο να απαντάς. Ναι. Αλλά κυρίως ότι ερμήνευες χαμογελαστή. Που είχα πάρα πολύ καιρό να το δω αυτό το πράγμα και στο είδος το οποίο ένα παραπάνω τραγουδάς. Συνήθως βγαίνουν πιο σφιγμένοι άνθρωποι. Είδα το ότι ήσουν ένας άνθρωπος έξω καρδιά. Και ναι, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Ναι. Κοίτα να σου πω. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που έλεγα και πιο πριν. Μέσω της τέχνης μου και μέσω της μουσικής που αγαπάω πάρα πολύ και προσπαθώ να υπηρετώ με όσο πιο υπεύθυνο τρόπο μπορώ, αυτό που θέλω και νιώθω σαν άνθρωπος, θέλω να μεταφέρω στο κοινό που έρχεται να μ' ακούσει, είναι να παίρνει μια ανάταση ψυχής, να χαίρεται δηλαδή. Μπορεί να λέμε πράγματα που μπορεί να είναι λίγο στενάχωρα ή να είναι λίγο έτσι... Πιο προβληματικό. Ναι. Να σε προβληματίζει ο στίχος του περισσότερο. Ναι, αλλά ο τρόπος που θέλω εγώ να το μεταφέρω είναι μέσα από το χαμόγελο και τη χαρά. Γιατί η ζωή μας είναι πώς τη βλέπουμε. Σε λυτρώνει αυτή η ερμηνεία. Πώς θέλουμε. Ναι, ναι, αυτό με λυτρώνει. Αν το έκανα με άλλο τρόπο, δηλαδή το παίρνα έτσι πολύ βαριά και ότι πω πω Θεέ μου τι ζούμε και κοιτάξτε και εκείνο παθαίνουμε και το άλλο παθαίνουμε, δεν θα το άντεχα καθόλου πραγματικά. Δηλαδή νιώθω ότι το τραγούδι, η μουσική είναι ένας τρόπος επικοινωνίας και ένας τρόπος λύτρωσης βαθιάς εσωτερικής. Οπότε είσαι και στη ζωή σου δηλαδή πολύ θετικός άνθρωπος, θες να βλέπεις τα πράγματα θετικά. Ναι, βεβαίως. Να ξεκινήσουμε λίγο από το 2001, θα πάμε αρκετά χρόνια πίσω. Και σκεφτόμουν τώρα πώς θα ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα το πρωί. Και λέω, ωραία, θα ξεκινήσουμε όπως ακριβώς το νιώθω. Ότι... Καλύτερο είναι αυτό. Ναι, νιώθω το ότι έκανες μια καριέρα στην αρχή σαν παραμύθι. Ναι. Δηλαδή το ότι τελείωσε ξαφνικά, από το πουθενά, μέσα σε ένα βράδυ μάθαμε τη φωνή σου. Ναι. Ήταν από το Big Brother.
όπου θα αποχωρούσε μια κοπέλα γύρω στις 12-12.30, δεν θυμάμαι τι ώρα ήταν, έπαιξε το τραγούδι σου, το τι σου έκανα και πίνεις, με τους απέναντι τότε ακόμα. Το τραγούδι το ξέραμε ναι, μεν από την πόλη πάνω, αλλά δεν είχαμε γνώσει ποτέ τη φωνή σου. Τουλάχιστον εμείς που ήμασταν εκτός της Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη νομίζω είχες... Ναι, ναι, εκεί ξεκίνησε. Πόσο το αντελήφθησε αυτό το πράγμα, πόσο το εισέπραξε αυτό το πράγμα, το ότι ξαφνικά σε ένα βράδυ μέσα, δηλαδή εγώ θυμάμαι το επόμενο πρωί τη Δευτέρα σηκώθηκα και έπαιξαν όλα τα ραδιόφωνα ασταμάτητα το τραγούδι σου. Ναι. Χωρίς καν να ξέρουν ποια είσαι, βέβαια. Ναι, βεβαίως. Κάπως έτσι, ναι, όντως σαν παραμύθι ακούγεται και κάπως έτσι ήταν. Ήταν όντως εν μία νυχτή, δεν θα το έλεγα ακριβώς. Απλά θα έλεγα ότι όταν πρωτοβγήκε το τραγούδι, η ενορχήστρωσή του ήταν αυτή που έκανε τον κόσμο να θέλει να τα ακούσει. Δηλαδή το ότι μπαίνει το ακορντεόν, το πιάνο, δηλαδή με τη φωνή. Είναι πολύ, πώς το λένε, αλλά είναι διαφορετική ενορχήστρωση. Οπότε αυτό στην αρχή θυμάμαι ότι τα ραδιόφωνα είχαν εκφράσει μια θετική διάθεση απέναντι στο τραγούδι και στο άκουσμά του. Όντως, μέχρι εκεί τη στιγμή πήγαινε πολύ καλά, αλλά πήγαινε χωρίς την επέμβαση της τηλεόρασης. Φυσικά η τηλεόραση είναι ένα πάρα πολύ δυνατό μέσο και απευθύνεται σε πάρα πολύ κόσμο, οπότε εξφενδονίστηκε μέσω του παιχνιδιού αυτού, που μέσα σε αυτό το παιχνίδι ήταν και ένας πολύ καλός, ένας φίλος από τη Σκόπελο, ο Πρόδρομος, τον οποίο τον ξέραμε εμείς ούτως ή άλλως, γιατί τα καλοκαίρια μας τραγουδούσαμε στη Σκόπελο. Τα πράγματα δηλαδή λίγο καρμικά γίνανε παράξενα έτσι πως γίνανε, και μάλιστα το καλοκαίρι εκείνο τον είχαμε, δεν είχα δει εγώ τον Πρόδρομο, τον είχε δει ο Φώτης, ο τραγουδιστής, τον απέναντι, και είχαν κάνει κουβέντα και του είχε πει ότι ετοιμάζομαι μαζί με τη Μελίνα και τους απέναντι, έχουμε κάνει ένα συγκρότημα και ετοιμάζουμε αυτή τη δουλειά. Και κάπως έτσι προκύψαν τα πράγματα. Και έτσι ακούστηκε σε όλη την Ελλάδα. Εσύ και... δεν το ήξερες ότι θα παίξει εκείνη τη βραδιά το τραγούδι? Όχι, δεν υπήρχε κάποια ενημέρωση από την εταιρεία? Όχι, όχι, μα δεν είναι. Έγιναν πολύ αυθόρμητα όλα αυτά. Θέμα promotion αυτό εννοώ. Δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Όχι, όχι, απλά η κοπέλα από ό,τι ξέρω της άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Συντονίστηκε και η στιγμή με το συνέστημα. Έτσι γίνονται. Δηλαδή δεν είναι όλα στημένα, πιστεύω, στη ζωή μας. Ναι. Αυτό ήταν τελείως τυχαίο γεγονός, έτσι πως έγινε. Οπότε ξεκίνησε σαν ένα πολύ όμορφο παραμύθι. Και μετά έρθει και ένας, ας πούμε, βασιλιάς, όχι περιγκυπάς, ένας βασιλιάς στην καριέρα σου, ο Νταλάρας, αμέσως μετά τους απέναντι. Ναι. Από εκεί τι έπραξες, πώς το είδες ότι ξαφνικά, έχοντας βγάλει ένα CD single με τους απέναντι και ένα δίσκο με κάποια τραγούδια να συμμετέχεις, σε παίρνει ο Νταλάρας δίπλα του για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και μέχρι σήμερα θα το συζητήσουμε και για το σήμερα την Ταλάρα. Okay. Λοιπόν, όντως, ο Γιώργος Νταλάρας, γνωστός που του αρέσει να, και να ανακαλύπτει καινούργιους ανθρώπους, καινούργια ταλέντα, και όχι μόνο τραγουδιστές αλλά και μουσικούς και παραγωγούς και ό,τι υπάρχει σε σχέση με τη μουσική, το ψάχνει πάρα πολύ, και για μένα είναι ένας δάσκαλος, πολύ μεγάλος δάσκαλος, ο οποίος πραγματικά μου έχει διδάξει το ότι ό,τι και να κάνεις, είναι πολύ σκληρή δουλειά. Δηλαδή, βέβαια, είναι πάρα πολύ σκληρή δουλειά, δεν είναι ωραία τραγουδάω και τελείωσε, είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να προσέχεις και να δουλεύεις και να εργάζεσαι. Εννοείς και αυτό μελέτη, βέβαια είναι... το ψάξιμο των τραγουδιών. Ναι, βέβαια, μέχρι τώρα ψάχνει τα τραγούδια όλα και δεν θα πει κάποιο τραγούδι χωρίς να το... Υπάρχει μελέτη, νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι που σέβονται τον εαυτό τους και την τέχνη τους μελετούν και... είναι ασταμάτητοι και ακούραστοι εργάτες της μουσικής. Αυτό που έγινε... Υπάρχει και μια πολύ ωραία εικόνα, μια πολύ ωραία φράση, την οποία τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ και για μένα, για να αγιώνομαι και να το θυμάμαι αυτό, να μην το ξεχνάω ποτέ. Γιατί λέει ο Πάστερνακ, νομίζω, ναι, «Ξαγρύπνα καλλιτέχνη, ξαγρύπνα, όμηρος της αιωνιότητας και δεσμότης του χρόνου είσαι». Και έτσι είναι. Είναι πολύ όμορφη έκφραση αυτή. Αυτό, ταπεινά το λέω. Αφού λοιπόν πήγαμε στον Νταλάρα, να μου πεις και λίγο με τα επεισόδια που έγιναν. Ναι.
Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου. Νομίζω ότι υπερτίμησε λίγο τη δύναμη του Νταλάρας. Τη δύναμη την μουσική εννοώ. Δεν θα κρίνω αυτό. Δεν θα το κρίνω αυτό. Δεν ξέρω δηλαδή, ότι... Δηλαδή αν δεν τον είχες γνωρίσει, αν δεν είχες συνεργαστεί, πώς θα σου ερχόταν ένας άνθρωπος με τέτοια ιστορία να λέει μετέπειτα κάποια πράγματα τα οποία δεν συνάβουν καθόλου με το τι έχει πει και μετά να βγαίνει να κάνει και εντός εισαγωγικών φιλανθρωπική μουσική. Δηλαδή μου άρεσε και ο τρόπος ο οποίος το πέρασες, ότι θα έρθω στις φτωχές γειτονίες να τραγουδήσω. Δεν ξέρω, συμμετείχες καθόλου σε καμία παράσταση? Ναι, ναι. Συμμετείχα, αλλά δεν το είδα έτσι όπως το βλέπετε εσείς. Ναι. Το, δηλαδή μας κάλεσε ανθρώπους, ας πούμε, για να... Δεν το λέω για εσάς βέβαια. Ναι, με καλή διάθεση. Δηλαδή, για τον Νταλάρα, σαν ιδέα, σαν σκέψη, σαν κόνσεπτ που είχε στο μυαλό του. Δεν ξέρω πώς φάνηκε προς τα έξω, αλλά... ήταν πολύ σκληρό και βίαιο όλο αυτό που ζήσαμε και νομίζω ότι ό,τι και να είναι, είμαι ενάντια σε κάθε μορφή βίας. Και εγώ δεν αυτό. Συζητάμε για τη βία. Τώρα, ένας καλλιτέχνης που έχει αφήσει ένα έργο τέτοιο πίσω του και συνεχίζει και ασχολείται και με νέους καλλιτέχνες και κάνει έργο, δεν σταματάει, είναι ακούραστος. Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει... πώς το λένε, υπάρχει ένας σεβασμός στο έργο του, σε όλη τη δουλειά που έχει αφήσει πίσω του. Αυτό ακριβώς σε ρώτησα. Εγώ στέκομαι σε αυτό το κομμάτι. Έργο του, μήπως υπερτίμησε τη δύναμή του στο ότι ό,τι και να κάνω από εδώ και πέρα είμαι ο Νταλάρας, οπότε με ακολουθεί ο κόσμος αυτό που κάνω, ό,τι και να κάνω. Αυτό εννοούσα όταν είπα ότι μήπως υπερτίμησε τη δύναμή τη μουσική του. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι μπορώ να πάρω θέση σε αυτό. Πιστεύω ότι ο κάθε ένας από εμάς, ο κάθε ένας άνθρωπος κάνει τις επιλογές του και ο κάθε ένας μας πληρώνει το αντίστοιχο κόστος της επιλογής που κάνει. Οπότε νομίζω ότι όλοι μας έχουμε το δρόμο μας και όλος ο κόσμος. Πόσο μάλλον και οι καλλιτέχνες που είναι και λίγο, πώς το λένε, εκτίθενται οι καλλιτέχνες. Οπότε είναι πιο ορατό. Ναι, σίγουρα. Βέβαια. Στο δίνει πιο πολύ. Εσύ υπηρετείς ένα είδος περίπου σαν τον Νταλάρα, λαϊκό, αλλά το έντεχνο λαϊκό. Όχι το σκυλάδικο ή το pop λαϊκό, το τουρκικό αυτό. Είναι ένα έντεχνο λαϊκό, έντεχνο ήχος. Και όπως σου έλεγα και πριν που είμαι στο στούντιο, ότι είσαι και από τις λίγες όπου έχουν νέες καλλιτέχνες όπου έχουν επιλέξει αυτό το είδος μουσικής. Είναι δύσκολο να επιβιώσει αυτό το είδος μουσικής? Δηλαδή νιώθεις ότι κάποια στιγμή ότι τώρα με αυτό το είδος μουσικής ίσως δεν πάω τόσο καλά σε ένα δίσκο, ενώ λέει, πουλάει πιο πολύ το mainstream, το τραγούδι, το πιο pop? Σε φοβίζει καθόλου αυτό το είδος? Όχι, με γιατί, τη μεγάλη σου αγάπη το κάνεις? Όχι, θα πω καταρχάς εγώ δεν είμαι τόσο πολύ με τις ταμπέλες. Καταλαβαίνω ποιο είναι το... Ναι, είναι το σκυλάδικο, είναι το σκυλορόκ, το... Τέλος πάντων, okay. Καταλαβαίνω τα ηχοχρώματα, ας πούμε, αλλά... Όχι μόνο και στον ήχο. Είμαι πιο πολύ με τα καλά μελωδία, τραγούδια. Μ' αρέσουν είναι δηλαδή... Είναι και ο στίχος. Ναι. Δηλαδή, στο λαϊκό τραγούδι τώρα πια δεν υπάρχει καλό στίχος. Στο λαϊκό το pop τραγούδι. Ναι. Δεν υπάρχει καλό στίχος. Είναι ένα στιχάκι το οποίο γράφεται δύο λεπτάκια, ενώ στο έντεχνο λαϊκό υπάρχει και ο καλό στίχος από πίσω. Ναι, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι παντού βρίσκεις χρυσάφι, αρκεί να το δεις. Δηλαδή και τα pop τραγούδια, ας πούμε, τα pop τραγούδια δεν είναι απαραίτητα όλα χάλια τα τραγούδια. Δηλαδή υπάρχουν μερικά τραγούδια που μπορεί, ας πούμε, πώς το λένε, κάτι να λένε σε κάποιον για να υπάρχουν σήμερα, κάτι λένε κάπου. Ένα τέτοιο τραγούδι. Έτσι δεν είναι. Σου έρχεται τώρα πρόσφατο στο μυαλό. Pop. Ναι. Ή το λαϊκό που λέμε το σκυλάδικο, που να σου αρέσει το αυτή. Τώρα τελευταία δεν έχω κάτι στο μυαλό μου, είδες? Ναι, δεν έχω κάτι, όχι. Τώρα τελευταία κάτι που να μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, μου αρέσει αυτό που δεν το χαρακτηρίζω όμως. Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω. Μου αρέσουν τραγούδια. Ας πούμε μου αρέσει ένα πολύ ωραίο, που είναι μια πολύ ωραία μπαλάντα. Το λέει ο Νίκος Οβέρτης. Το αστέρι μου, δεν θυμάμαι. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη μπαλάντα. Πάρα πολύ όμορφη μπαλάντα. Πραγματικά είναι ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Εσένα σου αρέσει πιο πολύ να λες μπαλάντες, πιο χαρούμενα τραγούδια, πιο λαϊκό, ζεμπέγγικο? Είναι αναλόγως στις ώρες σου.
Βλέπεις από όλα να υπάρχει μια γκάμα ρε παιδί. Ναι, μου αρέσουν όλα, αυτό ακριβώς. Εγώ είμαι αυτό τέτοιο, και έχω πει και pop τραγούδια, ας πούμε, πιο pop τραγούδια. Για μένα είμαι έτσι ανοιχτή, είναι ανοιχτή η βεντάλια. Και αν είδες και στο live μου. Θα το συζητήσουμε live, μετά αυτό. Πώς κατάφερε. Η επιλογή του τραγουδιού είναι δική σου. Ναι. Πώς κατάφερες και έδεσες μέσα σε ένα πρόγραμμα. Αγγελάκα. Ναι. Βιτάλη. Αυτό ήθελα να πω, ναι. Πάολα. Ναι. Δηλαδή είναι. Ακριβώς. Ένα πράγμα το οποίο δεν συνδυάζεται. Μπέμπε, την Ισπανίδα. Ναι, ναι, βέβαια. Ένα φοβερό πρόγραμμα. Ναι, αυτό είμαι κι εγώ. Mm-hmm. Αυτό είμαι. Δηλαδή η γκάμα μου, η βεντάλια που μου αρέσει είναι αυτή. Δηλαδή θα ακούσω φλαμέγκο, ας πούμε, θα πάω να ακούσω το Βιθέντε Αμίγο που έχω πάει πριν χρόνια που είχε έρθει στην Ελλάδα, ή την Μπάντι Ασάντα, ας πούμε, που θα παίξει με την κιθάρα της και θα τραγουδήσει βραζιλιάνικα, ας πούμε. Ή θα ακούσω, πώς το λένε, είμαι κιουράκι, ας πούμε. Ακούω Ρόμπερτ Σμιθ, τρελαίνομαι για το Ρόμπερτ Σμιθ. Αλλά θα ακούσω και Καζαζίδη. Mm-hmm. Θα ακούσω και Στέλιο Διονυσίου. Θα ακούσω και Ελένη Βιτάλη. Μπερδεμένα πράγματα. Έρωτα με την Ελένη Βιτάλη. Συνεργαστήκατε το φέτος το χειμώνα. Έτσι. Δεν είναι μπερδεμένα πράγματα. Είναι ότι η μουσική δεν μπαίνει σε καλούπια για μένα. Δεν τη βάζω σε κουτί. Ναι. Η μουσική είναι ένα μεγάλο, πολύ πιο πέρα από την ανθρώπινη μου υπόσταση. Είναι πιο πάνω από το ανθρώπινο μου μυαλό. Είναι κάτι που μπορεί να υπήρχε από πάντα. Εγώ δεν υπήρχα από πάντα. Υπήρχα, δεν ξέρω, υπήρχα, δεν υπήρχα. Όχι, απλά εγώ με τις άποψεις ότι υπάρχει ένα μεγάλο κουτί που είναι η μουσική, όπου μέσα έχει πολλά μικρά κουτάκια, όπου επιλέγεις ποια θα ανοίξεις. Εγώ το έχω αλλιώς. Κατάλαβες πώς το βλέπω δηλαδή εγώ. Ναι, εγώ το βλέπω αλλιώς. Εγώ το βλέπω αντίθετα. Εγώ το βλέπω ότι η μουσική είναι πιο πάνω από. Είναι, εγώ το και συζητάμε. Ανάλογα, δεν νιώθεις κάποιες φορές, ας πούμε. Υπάρχουν φορές που εγώ θέλω να ακούσω ποντιακά και βάζω τέρμα τους αδερφούς Ιωαννίδη, ας πούμε. Ή Σιαμλίδη και Κοτίδη. Ό,τι μου έρθει τέλος πάντων. Ανάλογα. Όλα σε ίδια. Βέβαια, είναι πόντι. Ή ας πούμε, μπορεί κάποια στιγμή να θέλω να ακούσω κριτικά. Να ακούσω μαντινάδες και να μου αρέσει πολύ αυτό που ακούω. Είναι οι στιγμές. Ή μπορεί να θέλω να ακούσω και σκυλάδικο, βρε αδερφέ. Δηλαδή έχω το δικαίωμα. Ναι. Είναι ανάλογα με τι θέλει η ψυχή να ακούσει. Τι θέλει, πού νιώθει. Ναι, είναι αληθινό από την ψυχή. Ή μπορεί να ακούσει και R&B, ας πούμε. Γιατί όχι. Μπορεί να μην καταλαβαίνει τίποτα, αλλά μπορεί μόνο αυτό το πρωτόγωνο που κουνιέσαι και λες τώρα αυτό τι είναι. Έρχεται. Φαντάζομαι, ας πούμε, πολλές φορές ένας πολύ αγαπημένος μου φίλος μου είπε ότι η house μουσική θεωρώ ότι είναι η μουσική των πρωτόγωνων. Οι πρωτόγωνοι έτσι πρέπει να χορεύανε. Ναι. Δηλαδή η μουσική είναι, αυτό λέω, ότι είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Και η ζωή ολόκληρη. Έτσι. Είχες πάντα το μεράκι να γίνεις τραγουδίστρια. Δηλαδή από μικρή, όταν ξεκινούσες έτσι σχολείο και τα λοιπά, έλεγες ότι εγώ αυτό θέλω να κάνω. Δεν ξέρω, μα μπορεί, ναι, το έλεγα αυτό. Αλλά το πιο σημαντικό ήταν, πέρα από τα λόγια, το ότι το έκανα. Τραγούδαγα συνέχεια δηλαδή. Δεν ήταν ότι. Ήταν μεγάλη ανάγκη έκφρασης. Εκεί μπορούσα και εκφραζόμουν. Ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα χωριό και με τους γονείς του να τρέχουν για να μπορέσουν να τα φέρουν εις πέρας με τρία παιδιά. Καταλαβαίνεις ότι έχει πάρα πολλές ώρες που είναι μόνο του και. Μπορεί και το ίδιο προσπαθεί να μεγαλώσει τα άλλα του δύο αδέρφια, ας πούμε. Οπότε εκεί πέρα η λύτρωσή μου ήταν η μουσική. Και εκεί στο χωριό ήρθε και το πρώτο άκουσμα. Κάποιος άκουσε τη φωνή σου και είπε ότι κάτι έχουμε εδώ. Ναι. Δηλαδή αυτό δεν το ήξερα, το είδα προχθές στο πακέτο. Ναι, ναι. Στο πακέτο. Ναι. Ο Πάτερ Παρθένιος λέτε. Ναι. Ναι, ο Πάτερ Παρθένιος ήταν και είναι για μας και για μένα προσωπικά πολύ, πολύ, πολύ ουσιαστικός άνθρωπος στη ζωή μου. Τον ευγνωμονώ που βρέθηκε στο δρόμο μας και μας έμαθε τόσα πολλά πράγματα. Η σωστή έννοια του ιερέα. Ευλογία μεγάλη, πολύ μεγάλη ευλογία. Και σκέψου τώρα τα παιδιά να μεγαλώνουν και να έχουν έναν τέτοιο άνθρωπο δίπλα τους. Πόσο μεγάλη ευλογία είναι αυτή. Γιατί είδες πόσο όμορφα μίλησε, δεν ξέρω αν είδαν οι ακροατές μας το πακέτο, αλλά πραγματικά εγώ ήθελα να το δει ο κόσμος αυτός, όποιοι το είδανε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά με τη στάση ζωής του, την καλοσύνη του, την που γενναιοδορία, απλόχερα μας έδωσε ό,τι καλύτερο μπορούσε να μας δώσει.
Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να μοιάζουν έστω και στο ελάχιστο αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό σε βοήθησε να έρθει, αυτός ο άνθρωπος να έρθει και πιο κοντά στην Εκκλησία. Ναι, βεβαίως. Και η σχέση σου με την Εκκλησία σήμερα? Πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Mm-hmm. Κοίτα, πέρασα κι εγώ διάφορες θύελες και φουρτούνες και αμφισβητήσεις και αυτά. Αλλά δεν γίνεται, άμα δεν αμφισβητήσεις κάτι. Είχα ακούσει κάποτε. Δεν το αγαπάς πραγματικά. Από ποιον? Το ότι το σωστό δεν είναι το πίστευε και μία ερεύνα, είναι ότι πίστευε και μία ερεύνα. Το ότι τονίζεται διαφορετικά. Το ότι δεν πιστεύεις ή το όχι πρέπει να ερευνείς. Μπράβο. Και όχι το ότι πίστευε και μην ερευνήσεις. Συμφωνώ, πολύ συμφωνώ με αυτό που ακούω. Δεν το είχε πει. Ωραίο είναι πάντως. Και είχα συμφωνήσει κι εγώ πάρα πολύ. Mm-hmm. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Mm-hmm. Και εγώ το πιστεύω. Καλύτερα να ερευνούμε για να ξέρουμε τι γίνεται, ας πούμε. Π.χ. παραδείγματος χάρη, ο Πάτερ Παρθένιος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πάρα πολύ ερευνά. Mm-hmm. Ιστορία, ξέρει πάρα πολλά πράγματα για την ιστορία. Διαβάζει συνέχεια βιβλία. Μου έστειλε και εμένα και στην εκπομπή μας έστειλε βιβλία να διαβάσουμε για το Άγιον Όρος, για τον Πάτερ Παΐσιο. Πολύ όμορφα πράγματα. Ανθρώπινα. Mm-hmm. Και μου έκανε εντύπωση και ότι συνδύασες, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, το γεγονός ότι ξεκίνησες. Να πούμε βέβαια με ποιο τραγούδι ξεκινάς το πρόγραμμά σου. Ναι, βεβαίως. Να δεν ξεκινάς με ένα δικό σου τραγούδι, που είναι επίσης πολύ σπάνιο για έναν άνθρωπο. Συνήθως ξεκινάει ο καλλιτέχνης το πρόγραμμά του με δικό του τραγούδι. Ναι. Εσύ επέλεξες Αλεξίου, του Αντίπα και της Νικολακοπούλου, το mm-hmm. Διευχόν. Ναι, βέβαια. Και το έλεγες και με πάρα πολύ πάθος όταν έλεγες το Διευχόν. Έβγαινε μέσα από την ψυχή σου πραγματικά. Ναι. Και το συζητούσαμε χθες το βράδυ με αφορμή σου, λέω, και την εκπομπή, το ότι πρέπει να έχεις πολύ καλή σχέση με την Εκκλησία. Mm-hmm. Με την Εκκλησία. Είναι, δεν ξέρω αν είναι. Δεν είναι με την Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι ο οίκος, ας πούμε, ναι. Έτσι, ο ναός. Είναι με την ουσία, mm-hmm. με τον λόγο του Χριστού. Προσπαθώ αυτό που έχει διδάξει και που μας έχει, που διαβάζουμε στις γραφές. Προσπαθώ όσο μπορώ. Δεν λέω ότι είμαι ο Άγιος άνθρωπος, γιατί άμα ήμουν Άγιος άνθρωπος, μπορεί να ήμουν, ξέρω εγώ, στην Ιερά Μονή, τάδε. Έτσι, προσπαθώ όμως όσο μπορώ να είμαι καλός άνθρωπος. Προσπαθώ. Τώρα τι καταφέρνω, ξέρουν οι άνθρωποι που είναι γύρω μου. Κάποιες φορές ίσως να τα καταφέρνω, κάποιες φορές όχι. Είσαι εύκολος άνθρωπος γενικά. Πώς θεωρείς τον εαυτό σου? Θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε εύκολοι, αρκεί να βρουν τα κουμπιά μας. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ ότι δεν είμαι πολύ παράξενη. Έχω παραξενιές, αλλά προσπαθώ να τις διαχειρίζομαι όσο μπορώ. Στη δουλειά σου, ας πούμε, είσαι σκληρός άνθρωπος, είσαι απαιτητικός ή συμβιβάζεσαι και αυτό που θέλεις να πετύχεις, θα το πετύχεις με έναν όμορφο τρόπο? Θέλω αυτό. Θέλω να πετύχω αυτό που θέλεις, θέλω. Το πετυχαίνει. Με όμορφο τρόπο όμως. Mm-hmm. Πολλές φορές ίσως να κάνω πίσω, γιατί σέβομαι κάποια πράγματα και αφήνω τους άλλους να κάνουν αυτό που θέλουν. Εις βάρος σου κάποιες φορές, δηλαδή, καμιά φορά ναι, το κάνω. Σε τραγούδι, το να πεις ένα τραγούδι σε ένα δίσκο σου, ναι. Το οποίο δεν σου αρέσει, θα το βάλεις? Όχι, αυτό δόξα τω Θεώ δεν μου έχει συμβεί. Δόξα τω Θεώ, δεν μου έχει συμβεί. Εσύ εννοείς σε κάποιο live πρόγραμμα το πίσω? Εννοώ στο live, ίσως, ναι. Ναι, στο live. Εκεί, ας πούμε, θα σέβομαι και την ιεραρχία και όλα. Οπότε στους δίσκους σου όλα όσα. Μπορεί, ας πούμε, να μην διεκδικήσω αυτό που ίσως να μου ανήκει. Mm-hmm. Μπορεί να μην το διεκδικήσω και να θέλω άλλος να το αναγνωρίσει. Δεν με πειράζει όμως. Αυτά είναι τώρα. Είναι πράγματα που. Okay, δηλαδή, δεν είναι. Δεν στέκεσαι σε αυτά τα πράγματα. Δεν, ναι, δεν ναι. Το λέω σαν ματαιοδοξία. Το λέω ότι δεν πρέπει κι εσύ. Δηλαδή, όταν κάνεις μια δουλειά όπου έχεις την ευλογία, η δουλειά σου να είναι και αυτό που αγαπάς πάρα πολύ. Mm-hmm, ναι. Δεν θα είσαι πιο καλά μέσα σου όταν πεις, ας πούμε, ένα τραγούδι το οποίο θέλεις? Ναι, αυτό πάντα προσπαθώ να το κάνω. Πάντα. Αυτό εκεί πέρα λέω, το ότι αν κάνεις κάποιες φορές πίσω, πώς το διαχειρίζεσαι δηλαδή? Όχι, βρίσκω πάντα τον τρόπο να το πω. Mm-hmm. Θα βρω τον τρόπο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Διαμέσως. Έχω και το Θεό κοντά μου, προφανώς, και με βοηθάει. Υπάρχει κάτι στο τραγούδι που θα πεις ότι δεν θα θυσίαζαμε τίποτα για το τραγούδι? Δηλαδή για το τραγούδι μπορείς να κάνεις τα πάντα? Όχι. Ακόμα και για το άκουσμα. Όχι. Μόνο για τη δουλειά σου. Ακόμα και να ακούω. Όχι, δεν μπορώ να κάνω τα πάντα για το τραγούδι. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα που τα κρατάς για σένα, για. Δεν είναι τα πάντα. Mm-hmm. Είναι ένα κομμάτι μεγάλο της ζωής σου.
που αγαπάς και σέβεσαι. Αλλά δεν είναι τα πάντα. Λοιπόν, να πάμε. Θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι, να κάνουμε και ένα διάλειμμα γιατί έχει πάει και 27. Ναι. Επέλεξε ένα τραγούδι του Νότου του Μαυρουδή που έκανε μια συνεργασία. Πολύ ωραία, χαίρομαι. Την εκπομπή αυτή είναι εδώ στην κανονική της ώρα. Τη λένε Τραγούδια Ψυχής. Οπότε το έχω συνδυάσει λίγο το ψυχές που ερμηνεύεις με τραγούδι ψυχής. Ήμουνα και προχθές και στον Νότι Μαυρουδή, όπου ήταν και η Ελένη Βιτάλη, τραγουδούσε μαζί του, και ήταν και η Γιώτα Νέγκα, που ήμασταν όλο το χειμώνα μαζί. Και ο Ανδρέατος. Και όχι, ο Μάκης, ο Γεράσιμος δεν ήταν. Ήμασταν πριν στο Μέγαρο μαζί με τον Ανδρέατο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τις ψυχές. Ναι, βεβαίως. Να ακούσουμε ένα σποτάκι και επιστρέφουμε. Βεβαίως. Να χαρίσουν τα φτερά τους. Κάποτε μένουνε μονάχοι και γυμνοί, με άδεια χέρια και κουρέλια την καρδιά τους. Με άδεια χέρια και κουρέλια την καρδιά στη γη. Ποιος που να λήξει στη ζωή η βαρδιά τους. Κυκλοφορούν παραμιλώντας στη βροχή, μα δεν τους βλέπεις ούτε ακούς τα βήματά τους. Είναι ψυχές που συναντήσαν το Θεό τη μέρα που έκανε και εκείνος το ρεπό του, και έτσι εκπέσανε για πάντα στο καημό. Σαν θάλασσες του νότου, μοιραίοι και όμορφοι σαν θάλασσες του νότου. Είναι ψυχές που συναντήσαν το Θεό μέρα που έκανε και εκείνος το ρεπό του. Έτσι εκπέσανε για πάντα στον καημό. Μοιραίοι και όμορφοι σαν θάλασσες του νότου. Μοιραίοι και όμορφοι σαν θάλασσες του νότου. Έπαιζες μαζί μου σαν παρέστηση. Το ήξερα και μόνο από διέστηση. Και από τα σύννεφα σε μια τσουλήθρα γλίστρισα και πίσω άλλο δεν θα. Θέλω κι εγώ
κοντά με μία κουβέντα που αφορά το παρελθόν, το παρόν και σήμερα το μέλλον. Είχαμε κάποιο μικρό πρόβλημα πριν με το μικρόφωνο, ελπίζω τώρα να πάνε όλα καλά. Είμαστε λοιπόν στα 34 λεπτά μετά τις 6 με την Μελίνα Ασλανίδου εδώ για να συζητάμε για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της. Και θα συνεχίσουμε με το τραγούδι που ακούμε. Ένα καθαρά γυναικείο τραγούδι και θα έλεγα και λίγο μοναχικό. Ναι. Σου αρέσει πιστεύω να τραγουδάς για τη μοναξιά. Ναι, γιατί η μοναξιά είναι ένα πολύ... νομίζω ότι είναι μια κατάσταση την οποία πάρα πολύ ψάχνω να δω τι ακριβώς συμβαίνει μαζί της. Mm-hmm. Καμιά φορά τη χαίρομαι, άλλες φορές δεν τη θέλω και καθόλου, ας πούμε. Η Σάνι Μπαλτσή είναι ένα πλάσμα το οποίο έχει γράψει πολλά εκλητικά πράγματα για τη μουσική, για τη μοναξιά. Mm-hmm. Όπως και το «Κρύο και η μοναξιά» είναι ένα τραγούδι τέτοιο. Θα μπορούσαμε να πούμε στον αέρα την ιστορία που μας είπες χθες για το «Κρύο και τη μοναξιά»? Ναι, βεβαίως. Θα ήθελα να το πω. Θα το πω και στη Σάνι αυτό, βέβαια, ότι το λέω. Mm-hmm. Να πω ότι το «Κρύο» είναι και του Τζίμι Καριστινού και τη Σάνι Μπαλτσή. Το τραγούδι λοιπόν αυτό γράφτηκε στην Ιερά Πέτρα. Mm-hmm. Και ο στίχος που λέει κανονικά, ας πούμε, ο πρώτος στίχος που έγραψε σαν ήταν «Ηράκλειο Ιερά Πέτρα, χωρίς καμιά αιτία, ξύπνησα και σε φίλησα σε μια φωτογραφία». Το άλλαξε βεβαίως η Σάνι μετά, αλλά νομίζω ότι αυτό το τραγούδι γράφτηκε εδώ στην Κρήτη με ρακές και με μια γυναίκα κριτικοπούλα, μια κριτικιά γυναίκα μεγάλη σε ηλικία, η οποία είπε αυτή την κουβέντα. Το είπε κριτικά. Αχ, το λέει πολύ ωραία η Σάνη αυτό. Είπε, έλα μωρέ, το κρύο και η μοναξιά μια συνήθεια είναι. Και είναι συνήθεια. Και τρελάθηκε η Σάνη με αυτό και έτσι έγραψε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Είναι συνήθεια η μοναξιά. Είναι. Μπορεί να ακούγεται κάπως, αλλά είναι, νομίζω ότι είναι, ναι. Κάποιες φορές επιβάλλεται και με την ψυχολογία μας. Νομίζω ναι. Εσύ γενικά δεν είσαι πάντως τόσο μοναχικός άνθρωπος. Ναι, δεν μου αρέσει πάρα πολύ η μοναξιά. Μ' αρέσει. Είπες ότι κάποιες φορές είσαι, κάποιες δεν είσαι. Ναι, μ' αρέσει κάποιες φορές. Mm-hmm. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι πολλές φορές επιζητάμε και τη μοναξιά μας. Θέλουμε να είμαστε μόνοι μας, θέλουμε να τα βρίσκουμε λίγο με τον εαυτό μας, να λέμε καμιά κουβέντα, να δούμε τι γίνεται. Να βρισκόμαστε, γιατί όταν χάνουμε εμάς, χάνουμε και όλη την αλήθεια, όλη την ουσία, όλη τη ζωή. Περνάει η ζωή και δεν το καταλαβαίνουμε. Νομίζω δηλαδή ότι επιβάλλεται πολλές φορές η μοναξιά. Mm-hmm. Επιβάλλεται να την έχει ο κάθε άνθρωπος, να βρίσκει τον εαυτό του. Το να βρίσκει χρόνο να σκέφτεται με το μέσα του. Ναι, βέβαια, βέβαια. Και να συνειδητοποιεί βέβαια και λάθη. Βέβαια, ναι, αλλιώς δεν μπορείς να τα συνειδητοποιήσεις. Είναι λίγο σαν να παίζουν με τους τίτλους των τραγουδιών σου. Ναι, είναι όντως παράξενο. Έτσι, mm? Έτσι είναι όμως, ακριβώς ναι, έτσι είναι. Ναι. Το κάθε τραγούδι έχει ιστορίες. Έτσι είναι. Λάθη. Το έχω πει και άλλες φορές αυτό, ότι τα τραγούδια που έχουν έρθει σε μένα δεν έχουν έρθει τυχαία. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ το νιώθω αυτό πολύ έντονα. Νομίζω ότι. Ίσως γι' αυτό και βγαίνει τόσο εκφραστική η ερμηνεία σου ναι, σε όλα σου τα τραγούδια. Ναι, μπορεί να είναι αυτό, αλλά νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, πολλές φορές τα τραγούδια εκφράζανε πράγματα, ας πούμε, και καταστάσεις που είτε έβλεπα σε ανθρώπους δίπλα μου, είτε ζούσα εγώ η ίδια, είτε πώς το λένε, ήμουνα κοντά σε τέτοιου είδους καταστάσεις και τις ένιωθα. Λάθη πολλά. Λάθη έχεις κάνει. Πολλά, πολλά. Και προσωπικά και επαγγελματικά. Νομίζω ναι, βέβαια. Και τα έχεις μετανιώσει αργότερα, ή τελικά σου βγήκαν σε καλό, ή απλά είσαι έπραξες αυτό που έπρεπε να εισπράξεις και προχώρησες? Ναι, πιστεύω ότι τα λάθη μας δεν χρειάζεται να τα μετανιώνουμε. Mm-hmm. Να μετανιώνουμε δηλαδή για αυτά. Αρκεί να μαθαίνουμε από αυτά. Αρκεί να μαθαίνουμε, ναι. Αν κάνουμε βεβαίως τα ίδια λάθη συνεχώς, σημαίνει ότι κάτι δεν καταλαβαίνουμε, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Τι δεν καταλαβαίνεις που λέει. Mm-hmm. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Κάτι δεν καταλαβαίνουμε. Και προφανώς για να το κάνουμε συνέχεια, πάει να πει ότι κάτι χάνουμε από όλο το. Κάτι δεν βλέπουμε. Μα αιτιοδοξία υπάρχει στη δουλειά σου? Εννοείται. Και πώς τη βιώνεις αυτή? Mm. Πιστεύω ότι κάπου εκεί έρχεται η μοναξιά που συζητούσαμε πριν. Ναι.
Αυτό είναι η ματαιοδοξία, ναι, είναι ένα λίγο ύπουλο κομμάτι της δουλειάς αυτής. Κοίτα. Και η ματαιοδοξία έρχεται πιο πολύ στις μεγάλες πίστες. Παντού, παντού. Στα μικρά, δηλαδή όπως χθες σε μια μουσική σκηνή, ναι, υπάρχει αυτή η ματαιοδοξία. Γιατί χθες δεν το εισέπραξα από σένα. Κοίτα να σου πω κάτι. Ένιωσα πολύ ισορροπημένη πάνω, πάνω στο stage. Ναι, εγώ θεωρώ ότι ναι, προσπαθώ να είμαι ισορροπημένη και προσπαθώ να σκέφτομαι και να είμαι γεωμένος άνθρωπος κανονικός, που προσπαθεί να κάνει τη ζωή του όπως όλοι οι άνθρωποι, έτσι. Θεωρώ όμως ότι όταν έχεις να κάνεις με ένα επάγγελμα, που εντάξει είναι επάγγελμα αυτό που αγαπάω πάρα πολύ, έτσι, και το κάνω και ζω κιόλας από αυτό, αλλά όταν κάνεις λοιπόν, όταν εκτίθεσαι, όσο να είναι ρε παιδάκι μου, δεν βγήκε η μητέρα μου να μπροστά στον κόσμο να τραγουδήσει, που έχει πολύ ωραία φωνή, δεν το έχει κάνει, εγώ το τόλμησα, το έκανα για κάποιο λόγο. Άρα λοιπόν μπορεί να είμαι και λίγο ματαιόδοξη, γιατί να λέω ότι δεν είμαι, έχω κομμάτια ματαιοδοξίας. Νομίζω δηλαδή ότι όσοι κάνουμε τέτοια τολμήματα, ακόμα και οι ηθοποιοί, πιστεύω και η τέχνη γενικά, είναι δηλαδή πολύ μεγαλύτερη ματαιοδοξία και να παραπάνω όταν παίζουν. Μπορεί, μπορεί, ναι, γιατί το χρειάζονται, βρε παιδί μου. Είναι ένα συστατικό, νομίζω, που ξέρεις πώς αλλιώς θα βγεις να εκτεθείς και να πεις την αλήθεια σου κομική, ή να πεις το ψέμα σου. Η μεγαλύτερη κομική που έχουν περάσει ήταν πολύ μοναχοί άνθρωποι. Όπως ο Αυλονίτης, όπως ο Κωνσταντάρας. Υπέροχος Κωνσταντάρας. Σήμερα ο Παπαγιαννόπουλος όμως πέθανε μόνος του. Ναι. Δεν είχε κανέναν δίπλα. Ήταν τόσο μοναχικός άνθρωπος. Δεν μιλούσε ποτέ του. Πιστεύω ότι εκεί πέρα λέει στους ηθοποιούς υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ματαιοδοξία. Ναι. Μπορεί όλοι οι άνθρωποι να έχουμε ένα κομμάτι ματαιοδοξίας μέσα μας. Νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ. Αλλά οι άνθρωποι που εκτίθενται και έχουν αυτό το βήμα, το παραπάνω, εντάξει, φλερτάρουν λίγο παραπάνω ίσως. Να ελαφρύνουμε λίγο τις ψυχές μας, να πάμε σε αλωνών ψυχές όπου έχουν φύγει. Παπάζογλου και Ρασούλης. Πολύ ωραία θα ελαφρύνουμε την ατμόσφαιρα. Μας έχουν τόσο πολύ ηρεμήσει τα τραγούδια τους. Έχουμε ταξιδέψει τόσο πολύ, τόσο ονειρικά έχουμε ζήσει. Αυτό είναι αλήθεια. Από αυτή την άποψη αλαφρύνουμε, όχι ότι μας χάρισε ότι φύγαν οι άνθρωποι. Να πω ότι, εντάξει, να πω ότι για μένα, ας πούμε, ο Νίκος Παπάζογλου ήταν ένας άνθρωπος που τον γνώρισα από κοντά. Έζησα πολύ όμορφες στιγμές κοντά του. Ήμουν τυχερή που έκανα παρέα μαζί του, ήταν φίλος μου, μου λείπει πάρα πολύ. Και ο δικός μας ο Ρασούλης, ο κριτικός. Και ο δικός μας Μανώλης Ρασούλης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά άφησε ένα έργο πίσω του που αγαπήσαμε όλοι. Δεν τον ήξερα τόσο καλά το Μανώλη Ρασούλη, όμως βρισκόμασταν στη Θεσσαλονίκη από μακριά και λέγαμε ένα γεια. Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά το έργο του, δεν νομίζω ότι, πώς να το πω, η σχολή Θεσσαλονίκης είναι λίγο συνυφασμένη με όλα αυτά τα τραγούδια. Ο Ρασούλης έχει και το χαρακτηριστικό το ότι έγραφε τόσο δύσκολα τραγούδια με τόσο εύκολο στίχο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έγραφε τη σκέψη του, το πώς κατάφερνε και έγραφε τόσο απλά. Ο τίτλος της εκπομπής μου, το Τραγούδια Ψυχής, τον έχω πάρει από το Ρασούλη. Δηλαδή από ένα από τους συγκεκριμένους τραγούδια, από το Νιώσαμε. Απίστευτο τραγούδι. Όπου εκεί είπα ότι αυτό το τραγούδι τώρα είναι που μπορώ να πω ότι με χαρακτηρίζει. Είναι υπέροχο τραγούδι. Ένα τραγούδι ψυχής. Μετά σου κάνω βέβαια μετά ερωτήσεις για το τραγούδι ψυχής το δικό σου. Προς το τέλος. Υπάρχει ζήλια εντός εισαγωγικών για τραγούδια. Αιωνία τους η μνήμη, να πούμε. Βεβαίως. Και να είμαστε γεροί και να τους θυμόμαστε. Και νομίζω ότι δεν λείπουν ποτέ. Πιστεύω ότι τέτοιοι άνθρωποι με τέτοιο έργο είναι, ποτέ, έχουν ποτέ μια αιωνία. Είναι μνήμη. Πάντα κοντά μας, βέβαια. Ζήλια. Όπως και πρόσφατο, με συγχωρείς, αλλά και πρόσφατο είναι και ο χαμός του αγαπημένου μας. Αγαπημένου σε όλους μας, Δημήτρη Μητροπάνου. Το οποίο βεβαίως ακόμα δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω, αλλά νομίζω ότι και όλοι μας ακόμα δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Και το ειρωνικό ότι φύγανε την ίδια μέρα με τον Νίκο Παπάζογλου. Απίστευτο, ένα χρόνο μετά. Και είναι και το ότι ο Μητροπάνος, όταν έφυγε, αρχίσαμε και συνειδητοποιήσαμε ότι φεύγουν και τα πολύ πολύ μεγάλα ονόματα. Ναι. Δηλαδή από μια γενιά όπου είναι η Αλεξίου, η Γαλάνη,
λίγο μικρότερη πρωτοψάλτη από τέτοια γενιά που δεν έχει φύγει ακόμα κανένας, να μετακουνιόμαστε. Ναι, Παναγία μου. Γι' αυτό λέμε να είμαστε γεροί, να είμαστε δυνατοί, να είναι όλος ο κόσμος καλά και ευλογημένος και να ζούμε τις στιγμές μας έντονες και να μην χάνουμε τη ζωή. Τη ζωή. Να μην ξεχνάμε, να σηκωνόμαστε και να λέμε σε ευχαριστώ Θεέ μου και που ζω σήμερα. Είναι μεγάλη ευλογία το ότι ζω και ότι είμαι καλά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε εμείς εδώ, κάποιοι άνθρωποι είναι στο νοσοκομείο και παλεύουν με διάφορα πράγματα. Άρα λοιπόν πρέπει να νιώθουμε ευγνωμοσύνη και χαρά και ευλογία και αισιοδοξία μέσα μας. Όλοι. Και θα τα περάσουμε όλα, και τις κρίσεις και τις μη κρίσεις και όλα. Θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, ας αλλάξουμε το κλίμα σαν τώρα. Σαν πολιτικός διάλογος με το μέσα στο κλίμα. Έχεις ζηλέψει τραγούδια άλλων καλλιτεχνών που να πεις ότι για μότο δεν το πάω πρώτη? Πολλά, πάρα πολλά τραγούδια έχω ζηλέψει βεβαίως. Ναι, πολλά. Εντάξει, όμως αυτό είναι και μέσα στο παιχνίδι. Όλο αυτό το παιχνίδι. Έχετε και το avantage με τα live, οπότε μπορείς. Ναι, τα λέμε. Οπότε ναι, δεν φεύγει η ζήλια, δεν είναι και ωραίο συνέστημα, αλλά πάντα ζηλεύεις με την καλή την έννοια, έτσι. Ναι. Με την καλή. Πάμε λίγο στα social media. Ιντερνετ, Facebook. Okay, οι σελίδες τις διαχειρίζεσαι εσύ, έτσι? Διαχειρίζομαι όχι όλα, γιατί δεν μπορώ να ασχοληθώ με όλα. Διαχειρίζομαι. Στο Facebook έχω μία το D συνήθως και το C μπαίνω σπάνια. Το ΑΒ έχω χάσει τους κωδικούς, οπότε δεν υπάρχει, είναι ακυβέρνητα καράβια. Και τώρα τελευταία έχω μπει και στο Twitter, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, οφείλω να ομολογήσω. Στη δισκογραφία, στη δουλειά σου, νομίζω ότι κάνει καλό γενικά το διαδίκτυο? Ναι, νομίζω ότι είναι ένα μέσον που βοηθάει πάρα πολύ. Ως προς τη διαφήμιση εννοείς ή και στο κατέβασμα ακόμα? Δεν σε ενοχλεί δηλαδή το ότι κάποιος θα κατεβάσει τη δουλειά σου? Δεν με ενοχλεί με την έννοια του ότι αν είναι διασφαλισμένο, και τώρα πλέον υπάρχουν τρόποι να διασφαλίζεις τα τραγούδια σου μέσα στο ίντερνετ. Και ψάχνουν κιόλας, δηλαδή υπάρχουν ειδικά site που πουλάνε τα CD, οι καλλιτέχνες μέσα από αυτά. Όχι, το διαδίκτυο το θεωρώ ότι είναι μια καινούρια, δεν θα το πω μόδα, αλλά είναι ένας καινούριος τρόπος επικοινωνίας. Εγώ ας πούμε καθημερινά μαθαίνω πάρα πολλά πράγματα από το διαδίκτυο. Εγώ είπα καθαρά για τη δουλειά και σου. Τραγούδια, ναι. Καινούρια. Μου στέλνουν καινούρια τραγούδια και βλέπω καινούριους καλλιτέχνες, βλέπω live. Είναι μια... Ένα καλό εργαλείο. Είναι ένα, ναι, άμα ξέρεις να το χρησιμοποιήσεις θετικά, βεβαίως. Και οι πωλήσεις με εφημερίδες, περιοδικά, το CD. Ναι, και αυτό είναι ένας καινούριος τρόπος. Και ούτως ή άλλως πλέον για να βρεις τα CD, τα δισκοπολία κλείνουν το ένα μετά το άλλο, δεν υπάρχουν. Οπότε αν κάποιος θέλει πάρα πολύ να αγοράσει ένα CD, το αγοράζει μέσω διαδικτύου ή μέσω εφημερίδας. Πιστεύεις αν γίνει δηλαδή ένα καλό... πολύ ένα CD θα αγοράσει την εφημερίδα? Ορίστε. Πιστεύεις ότι αν το θέλει πολύ ένα CD θα αγοράσει την εφημερίδα? Εγώ δηλαδή πιστεύω ότι αυτός που θα πάρει από την εφημερίδα το CD δεν τον νοιάζει τόσο πολύ το CD. Δηλαδή θα το πάρει απλά να πάρω αυτή την εφημερίδα, γιατί το πιστεύω αυτό που λες, γιατί το έχω δει και με τον εαυτό μου. Δηλαδή πολλές φορές έχω πάρει εφημερίδα, έχει κάποιο CD, μπορεί και να μην τα ακούσω ποτέ αυτό το CD. Το σημαντικό είναι, πιστεύω, δεν ξέρω, να βρίσκουν τρόπο τα τραγούδια να μπαίνουν στη φωλιά των ανθρώπων, στην καρδιά των ανθρώπων, με όποιο τρόπο. Είναι ο τρόπος αυτός η εφημερίδα? Είναι και αυτός. Γιατί μπορεί μέσα από αυτό να υπάρχει ένας καλλιτέχνης τον οποίο να αγαπάς πάρα πολύ και να τα ακούσεις στο CD. Να υπάρχει όμως και κάτι άλλο το οποίο δεν σου αρέσει. Νομίζω ότι ανάλογα με τον καλλιτέχνη και αυτό που θέλεις να... Αν κάποιος ενδιαφέρει, θα τα ακούσει και από την εφημερίδα. Όταν βγει καινούριο... Δεν τον ενδιαφέρει που θα είναι από την εφημερίδα. Τον ενδιαφέρει που θα το πάρει. Με πιο οικονομικό τρόπο, γιατί όχι. Όταν βγει το καινούριο, το δικό σου CD, όταν βγει, θα το πάρουμε σε δισκοπολία, μέσω κάποιος εφημερίδας, έχει... Τώρα, επειδή έχω αναλάβει όλη την παραγωγή εγώ... Είσαι σε κάποια δισκογραφική? Όχι, δεν είμαι σε κάποια δισκογραφική εταιρεία. Έχω αναλάβει την παραγωγή του δίσκου μου. Ψάχνω τώρα τον τρόπο με τον οποίο θα δώσω το προϊόν στην παραγωγή, στον κόσμο δηλαδή. Πώς θα το διαθέσεις? Ναι, ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει. Ψάχνω τρόπους που να είναι η πιο λογική, χρήσιμη, πώς να το πω. Θα δούμε. Ακόμα δεν έχω καταλήξει πάντως. Γίνονται κουβέντες και το καλύτερο εύχομαι να συμβεί.
Και καινούργια δουλειά, πότε να την περιμένουμε? Καινούργια... Έχει καθυστερήσει λίγο? Έχει καθυστερήσει αρκετά, αλλά... Γιατί είχα δει το δελτίο τύπου που έγραφε για Φλεβάρι. Ναι, ναι. Καλά στα τα δελτία τύπου. Δυστυχώς έχουμε βγάλει αρκετά δελτία τύπου. Είναι σαν το γιοφύρι της Άρτας. Ελπίζω να γίνει όμως. Είμαστε πια σε καλό δρόμο, δόξα τω Θεώ. Μαζί με τους συνεργάτες μου, που χαίρομαι πάρα πολύ που συνεργάζομαι με αυτά τα δύο αγόρια. Και αυτούς τους δύο νέους και ταλαντούχους δημιουργούς. Θα είναι δικά τους τραγούδια των παιδιών που ήσασταν στο βράδυ μαζί? Είναι τραγούδια του Γιώργου Τετζεράκη και του Γιώργου Παπαδόπουλου. Το λέω επιτέλους, το λέω γιατί ήρθε η ώρα να τους πω τους συνθέτες του δίσκου μου. Ο Σταύρος Σταύρου γράφει στίχους από την πλευρά του Γιώργου Τετζεράκη. Και από την πλευρά του Γιώργου Παπαδόπουλου γράφει ο Κυριάκος Ντούμος. Είναι λοιπόν αυτοί οι τέσσερις άνθρωποι που είναι πραγματικά πολύ, για μένα είναι πολύ συγκινητικό όλο αυτό που έχει συμβεί, γιατί ξεκίνησε πραγματικά από καρδιάς. Τους στίχους... Και είναι πιο λαϊκό τραγούδι να φανταστώ, έτσι. Τους επέλεξα, ναι, και λαϊκά, αλλά υπάρχουν και κάποια τραγούδια τα οποία είναι έκπληξη. Να συζητήσουμε ένα τραγούδι το οποίο, σε ένα τραγούδι το πρώτο πράγμα που ακούς είναι ο στίχος ή η μουσική, τι είναι αυτό που σε προσεγγίζει περισσότερο? Θέλω να σου πω ότι στη συγκεκριμένη δουλειά επέλεξα πρώτα το στίχο και μετά μπήκε η μουσική. Ωραία. Άρα λοιπόν έγινε πιο, δηλαδή είπα ότι θέλω να πω αυτό το στίχο και αυτόν το στίχο, είναι πιο ουσιαστικό. Δηλαδή νομίζω ότι όταν επιλέγεις πρώτα τι θέλεις να πεις, είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ. Για μένα δηλαδή ήταν πολύ όμορφο όλο αυτό που συνέβη. Ένα τραγούδι που μας είπες χθες, αν κατάλαβα καλά, γιατί δεν το ήξερα κιόλας, αν είναι από το καινούργιο σου δίσκο που θα κυκλοφορήσει, το «Δεν θέλω ήχο». Ναι, «Δεν θέλω ήχο». Είναι από την καινούργια δουλειά. Τελείως ναι. Διαφορετικό άκουσμα. Ναι, αυτό είναι από τα τραγούδια έκπληξη που θα υπάρχουν μέσα στο δίσκο. Υψηλό ραπάρις. Ραπάρι, ναι. Μέσα. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι το μοναδικό βέβαια, το λέω να μην τρομάζετε. Θα υπάρχουν τραγούδια, άλλο. Δηλαδή κάποιος που αγαπάει αυτό που κάνω και θέλει να ακούσει τραγούδια που είναι κοντά σε αυτό που έχει στο μυαλό του. Υπάρχουν και τέτοια τραγούδια. Υπάρχουν τραγούδια νομίζω που. Αυτό που θέλω πραγματικά, και δεν το λέω με καμία έπαρση, με καμία λαζονία, δεν νομίζω ότι είμαι και... Δηλαδή, θέλω τα τραγούδια αυτά να βρούνε καρδιές να φωλιάσουν, να βρει ο κόσμος ένα τρόπο να εκφράσει κάτι δικό του. Αυτό. Τα δικά σου τραγούδια... Αυτό κάνει βέβαια και η μουσική, έτσι. Να. Τα δικά σου τραγούδια, τα ακούς, φωλιάζουν στη δική σου καρδιά, λέει μετά που θα βγει το CD, θα το βάλεις να το ακούσεις? Ναι, μ' αρέσει. Δεν το λέω ψωνίστικα. Όχι. Αλλά αυτή τη δουλειά, ας πούμε, μου αρέσει που την ακούω. Δεν... Και τις άλλες μου δουλειές. Δεν κάθομαι βέβαια να ακούσω τα τραγούδια μου έτσι. Δεν θα το κάνω έτσι. Τώρα, επειδή είμαι σε φάση που το φτιάχνουμε, τα ακούω πιο πολύ βεβαίως. Ακούω. Όχι, νόσμα. Τώρα ακούμε την πριγκίπεσσα, παραδείγματος χάρη. Ναι. Θα την ακούσεις, θα σπίτι την βάλεις μου. Στο σπίτι σου, ναι. Όχι. Αυτό, όχι ένα καινούργιο το οποίο το ετοιμάζει, ένα όχι. Το οποίο έχει ήδη κυκλοφορήσει. Όχι, θα βάλω άλλους δίσκους να ακούσω. Άλλους. Όπως. Όπως τελευταία, ας πούμε, ακούω πάρα πολύ και θα σας το προτείνω ανεπιφύλακτα τον Νίκο Ξίδη με τους Απότυχανς, το συγκρότημά του, τη δισκογραφική δουλειά τον που λέγεται... Τον γνώρισες πιο πολύ με την Βιτάλη? Μέσω της Ελένης, ναι, μέσω της Ελένης Βιτάλη. Είναι ο γιος της Ελένης Βιτάλη, ο οποίος είναι ένας απίστευτος ταλαντούχος δημιουργός και πολύ. Η Βαλερία Κουρουπή, που είναι πια φίλη μου. Αλλά πραγματικά αυτή η δουλειά είναι τόσο όμορφη δουλειά, τόσο ομαδική, τόσο... Έχει μέσα 17 τραγούδια, ναι, 17 τραγούδια, όπως το τελευταίο τραγουδάει και ο Οδυσσέας. Ο γιος. Ο γιος. Ο γιος τους. Ναι. Α. Είναι τόσο ωραία δουλειά, πραγματικά. Αυτό το δίσκο είναι ο τελευταίος που ακούω πάρα πολύ, πάρα πολύ. Η συνεργασία σου το χειμώνα πέρασε με τη Βιτάλη? Εξαιρετική. Τι να πω για την Ελένη Βιτάλη. Τι να πει και κανείς, δηλαδή ποιος Έλληνας για αυτή την συγκλονιστική φωνή. Και εγώ δεν έχω να πω κάτι. Ναι, δεν υπάρχει, νομίζω ότι δεν υπάρχουν λόγια. Από πολύ παιδί, από παιδί είχα
αυτή την τρέλα με την Ελένη Βιτάλη, όπως νομίζω όλοι οι Έλληνες. Και με τη Χαρούλα Αλεξίου, έτσι. Ναι. Δηλαδή νομίζω ότι αυτές οι δύο φωνές ήταν που όλοι αγαπούσαμε πάρα πολύ. Υπήρχε μια λατρεία και υπάρχει ακόμα. Οπότε τραγούδια του Νταλκά πιο πολύ. Δίπλα στην Ελένη Βιτάλη είναι μοναδικό το ταξίδι. Mm-hmm. Μοναδικό. Πιο πολύ δηλαδή ακούγες τραγούδια του Νταλκά, Βιτάλη, Αλεξίου και ένα παραπάνω. Τα παλιότερα χρόνια όταν άκουγες, ναι, που ναι. είπες πιο μικρή, mm-hmm. Λέγαν πολύ πιο λαϊκό τραγούδι και ναι, με αμανέ. Βέβαια, Σμιρνέικο, η Γλυκερία. Επίσης, η Γλυκερία είναι μια από τις πολύ σπουδαίες φωνές που έχει γεννήσει αυτός ο τόπος. Πολύ μεγάλη φωνή. Έχεις μελετήσει τέτοιες φωνές? Πάρα πολύ. Και μελετάς ακόμα? Πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσουν οι φωνές. Δηλαδή, η Γλυκερία, ας πούμε, κάνει τα ποικίλματά της και αυτά. Ακούει συνέχεια Τούρκους τραγουδιστές, ας πούμε. Mm-hmm. Και όντως βγάζει ένα Νταλκά, ανατολίτικο. Μου αρέσουν αυτές οι φωνές πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σιγά σιγά πρέπει να κλείσουμε γιατί είναι παραπέντε. Να πούμε ότι την Τρίτη βέβαια ήσουν στο Μέγαρο με το Μίμη τον Μπλέσσα. Ναι. Να πούμε δύο λόγια και για αυτόν τον μεγάλο μαέστρο. Όπου ναι, βέβαια, σε έχει εμπιστευτεί τόσο πολύ. Δόξα τω Θεώ. Ήσουν μαζί με την... Με το Γεράσιμο τον Ανδρεάτο, τη Ρίτα τον Αντωνοπούλου και το Σπύρο τον Κλίσα. Ναι, ναι, ήταν μια πάρα πολύ όμορφη παράσταση. Πάρα πολύ όμορφη, πραγματικά πάρα πολύ όμορφη και δεν το λέω έτσι. Mm-hmm. Το λέω γιατί το ένιωσα και νομίζω ότι όλος ο κόσμος που ήταν μέσα στην αίθουσα. Και ο μαέστρος. Ναι, 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 από την αρχή μέχρι το τέλος. Mm-hmm. Και ήταν ένα θαύμα αυτό. Δηλαδή και στο τέλος που έπαιξε το ένα. Αχ, ήταν τόσο ωραία, πραγματικά. Πραγματικά και. Και τόσο ευγενικός εκεί ο κύριος Πλέσσας και τόσο υπέροχος, τόσο μεγάλο ταλέντο, τόσο ανθρώπινος, τόσο ζεστός. Τα δύο έργα αυτά, στο δρόμο, ο δρόμος που έχει τις ρεκόρ πωλήσεων, έτσι. Και στην επανεκτέλεσή του που πήγε πολύ καλά. Ναι, ναι, απίστευτο με έργο. Με τον Κότσιρα βέβαια και το τραγούδια για τη Λευτεριά. Δύο δίσκοι πάρα πολύ όμορφοι. Τα τραγούδια για τη Λευτεριά δεν τα είχα ακούσει. Mm-hmm. Τα έμαθα τώρα μέσω αυτής της παράστασης. Και νομίζω ότι πραγματικά να ξέρεις ότι τα τραγουδάω μέχρι σήμερα. Δηλαδή έχω κολλήσει με τα τραγούδια. Λοιπόν, είναι τόσο ωραία αυτή η μουσική. Θέλω να κλείσουμε με τραγούδι. Με τραγούδι ψυχής όπως είπαμε είπα. Πολλά, δόξα τω Θεώ, προλάβαμε ελπίζω και είπαμε πράγματα. Όχι, δεν με κούρασες καθόλου. Λοιπόν, και σε ευχαριστώ που μου έδωσες το βήμα να δεν μιλήσω για... ακόμα, έχουμε μία ερώτηση ακόμα. Α, έχουμε για το τραγούδι ερώτηση. Που είπαμε. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, είπαμε την εκπομπή okay. λένε τραγούδια ψυχής. Ναι. Και ο τίτλος αυτός είναι διότι τον εμπνεύστηκα, διότι ήθελα να βρίσκω και να αναμεταδίδω τραγούδια. Όπου έχουμε σαν ένα στίχο που μας έχει στιγματίσει και μια μουσική που μας έχει συντροφεύσει. Ναι. Το δικό σου τέτοιο τραγούδι θέλω να μου πεις για φινάλε. Ποιο είναι αυτό το οποίο το ακούς και λες μου έχει κάνει πολύ καλό στη ζωή μου αυτό το τραγούδι. Με έχει βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα. Ναι, ωραία. Τα τραγούδια έτσι είναι. Πρέπει να βοηθάνε, ναι, βέβαια, να τα ακούς και να υπάρχει ένας λόγος που τα ακούς. Φυσικά, το πιστεύω πάρα πολύ αυτό και προσπαθώ όσο μπορώ να το κάνω. Mm-hmm. Μου έρχεται ένα στίχος. Αν θες και να μας το πεις και τραγουδιστά, δεν έχουμε πρόβλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τραγουδήσω το βράδυ στην Πηξή, δεν μπορείτε να έρθείτε. Είναι ένα τραγούδι που άκουσα πριν χρόνια, όταν πρωτοείδα την Ελευθερία Αρβανιτάκη σε μια μουσική σκηνή στη Θεσσαλονίκη, που έλεγε «Μην τους ακούς, εσένα αφορά, το όχι που ακούς τις νύχτες καθαρά. Μην ακούς, να ανοίξεις φτερά». Είναι από το, τα χωριά και τα μαχαίρια το CD, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και γενικά θέλω να πω ότι η Λίνα Νικολακοπούλου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκφράζει βαθύτατα την ψυχή μου. Πάρα για μένα πολύ. Είναι ο Θηλυκός Παπαδόπουλος. Ναι, δεν υπάρχει, ας πούμε. Υπάρχει δηλαδή, αλλά θέλω να πω. Είναι η Λίνα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτή η έκφραση νομίζω ότι δηλαδή την εκφράζει πάρα πολύ. Είναι τόσο. Εκφράζει τόσο πολύ την ψυχή μας, τόσο πολύ και με τόσο ωραίο τρόπο. Και θέλω να πω επίσης ότι στη φωτογράφηση που έκανα για αυτό το δίσκο εμφανίστηκε ως διαμαγείας μπροστά μας. Όταν κάναμε τη φωτογράφηση έβρεχε, γυρνούσα από τη Θεσσαλονίκη και τη φώναζα «Σ' αγαπάω πάρα πολύ».
Και μου λέει, τι κάνετε, μου λέει, κάνουμε, λέω, τη φωτογράφηση του δίσκου, θα πάει καλά, μου λέει. Το εύχομαι, μακάρι, να πιάσουν τα λόγια της και να πιάσουν, μακάρι. Δηλαδή, και να πάνε όλα έτσι τόσο ωραία και μαγικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Για όσους μπήκατε τώρα προς το τέλος στην παρέα μας, ήταν η Μελίνα Ασλανίδου μαζί μας από τις 6 μέχρι και τις 7. Το βράδυ θα την ξαναδούμε στη μουσική σκηνή Πηξίδα. Μαζί με τους τρεις υπέροχους μουσικούς. Αυτό ακριβώς. Τον Μανώλη Ανδρουλιδάκη στην κιθάρα, τον Ανδρέα Καραντίνη στο μπουζούκι και τον Ανδρέα Σίκη στα κρουστά και πνευστά. Να πω ότι στον ήχο για μας είναι η Αγγελίνα Ιφαντή και για τον κόσμο. Και να πω ότι η ομάδα αυτή είναι πολύ αγαπημένη μου. Δουλεύουμε σχεδόν 2 χρόνια τώρα μαζί. Κοντεύουμε δηλαδή να κλείσουμε 2 χρόνια και πραγματικά νιώθω ότι είμαστε έτσι σαν ένα όχημα που προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι και σαν άνθρωποι και σαν μουσική στην τέχνη μας και να βελτιωνόμαστε όσο μπορούμε. Όσο μπορούμε. Και καταφέρει στο έπακρο μέχρι τώρα. Το ευχόμαστε και το κάνουμε. Δουλεύουμε πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Έχετε μια εκπληκτική ενορχήστρωση. Ναι, μπερδεύετε πάρα πολύ καλά τα τραγούδια. Πραγματικά λέω στους ακροατές μας να πάνε να έρθουν το βράδυ να σε ακούσουν. Διότι θα ακούσουν μόνο τη Μελίνα, θα ακούσουν την ψυχή της Μελίνας και πέρα από τη φωνή δηλαδή, και την ψυχή και την παρουσία και τη σκέψη της σε όλο αυτό το οποίο έχει στήσει και το έχει στήσει πολύ καλά. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κλείσουμε με Μελίνα Νικολακόπουλου. Να πω και κάτι άλλο. Βέβαια. Να πω ότι στην αρχική δομή του προγράμματος πολύ σημαντική ήταν η βοήθεια του Γιώργου Τετζεράκη, του σύντροφού μου. Με βοήθησε πάρα πολύ στο να εκφράσω όλο αυτό και να το δέσω, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, να δέσουμε και να κάνουμε τη δομή. Από εκεί και πέρα άνοιξα εγώ τα δικά μου φτερά, όμως είναι σημαντικό η πρωταρχική βοήθεια. Υπήρχε όμως η μαγιά, ας πούμε, από πίσω ενός δικού σου ανθρώπου. Βεβαίως. Που πίστεψε σε αυτό το πράγμα. Βέβαια. Και σάψε να το ονειρευτείς, να το οραματιστείς και να το πολύ σημαντικό. Το έχουμε ανάγκη όλοι οι άνθρωποι. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κλείσουμε με Ελίνα Νικολακοπούλου από το ανοιχτό παράθυρο. Ναι, οπωσδήποτε παράθυρο. Οπωσδήποτε παράθυρο. Οπωσδήποτε. Με ένα πολύ αισιόδοξο τραγούδι. Ναι, θα πω. Ναι, θα πεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου απόγευμα. Εγώ ευχαριστώ και πάρα πολύ. Και εσείς. Και με αυτό το αισιόδοξο τραγούδι της Μελίνας Ασλανίδου, ναι, θα πω. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας έκτακτης εκπομπής, 2 λεπτά μετά τις 7. Τραγούδια ψυχής και πάλι, όχι την ερχόμενη Τετάρτη, την μεθ' επόμενη Τετάρτη, αμέσως μετά τις εκλογές. Του τεστ είναι 9 Μαΐου. Ξαναπούμε βέβαια, Μελίνα Ασλανίδου, μουσική σκηνή Πηξίδα, στην οδό 1866, αριθμός 69 και Τσικριτζή 3. Και το τηλέφωνο για τις κρατήσεις σας, 6976-820-22. Από τον Νίκο Βαρταλακάκη και το Sky Crete, ευχές για ό,τι καλύτερο στον καθένα ξεχωριστά. Καλό απόγευμα σε όλους.
με σολάθησα. Δίχτυα μου βαριά, δίχτυα ήταν τα χρόνια και πια θάλασσα. Όμως κάτι αιώνια δεν τα χάλασα. Τρίπια παντελόνια πάμε. Φοβάμαι τη ζωή.